Τι δυνάμει του ενώνουν τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα τη Κρήτη με το συντονισμό τη περιφέρεια για την ανάπτυξη τη καινοτομία στο νησί. Το πρωί, εκπρόσωποι όλων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων συναντήθηκαν στα Χανιά στο Πολυτεχνείο Κρήτη και υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασία για τη δημιουργία φορέα για την ανάπτυξη τη καινοτομία. Η Κρήτη, εκτό από ένα πολύ ωραίο μέρο και ένα μέρο πλούσιο σε ιστορία και σε πολιτισμό, έχει και συγκεντρώσει το καλύτερο ερευνητικό δυναμικό της Ελλάδας και ο στόχος μας είναι από κοινού όλα τα διδρύματα να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε η γνώση αυτή να φτάσει σε καινοτομία, στην ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να συνεισφέρει ένα νέο άξονα στην ανάπτυξη του νησιού. Okay. Συζητείται η δημιουργία ενός νέου φορέα. Σήμερα θα υπογραφεί ένα MOU, δηλαδή ένα συμφωνητικό συνεργασία των Ιδρυμάτων, προς την κατεύθυνση αυτή και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να συμβάλλουμε ούτω ώστε η δουλειά η οποία γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια να πάει στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτού του σχήματος που είναι να βγει, να πάει στους επιχειρηματίες, να πάει στην οικονομία του νησιού που είναι ο πρωτογενής τομέας, ο τουριστικός τομέας, η αγροδιατροφή, ο πολιτισμός, όλα αυτά μπορούν να έχουμε για όλα αυτά μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα από τη συνεργασία. Και με έχετε ακούσει πολύ καιρό που πάντα λέω συνεργασία, συνέργειε, συμπορεύσει. Είναι μια προσπάθεια σύμπραξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων τη Κρήτη με στόχο την υποβοήθηση τη ανάπτυξη τη Κρήτη. Και αυτό με δύο τρόπου. Αφενό, τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, ουσιαστική στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. Και το δεύτερο. Είναι μια προσπάθεια για το μετασχηματισμό της τοπικής κοινωνίας, μπολιάζοντας, μπολιάζοντας την τοπική οικονομία με τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση της καινοτομία που προκύπτει από την έρευνα, δηλαδή την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης. Ο φορέας για την ανάπτυξη της καινοτομία θα επιδιωχθεί να χρηματοδοτηθεί από κοινοτικά προγράμματα αλλά και από επιχειρήσεις της Κρήτης. Και θεωρώ ότι τέτοια σχήματα που μπορούμε να έχουμε και ευρωπαϊκού πόρου και ιδιωτικού θα πάνε στην πραγματική οικονομία του νησιού και θα δημιουργήσουν την ανάπτυξη, αλλά συγχρόνω και την απασχόληση που αυτό είναι το ζητούμενο. Τα παιδιά μα που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια, οι επιχειρηματίε, οι νέοι άνθρωποι να βρουν τη δουλειά μέσα από την ανάπτυξη τη Κρήτη και μέσα από όλη τη συμβουλή που θα έχουμε από τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σημειώνεται ότι η σημερινή ήταν η δεύτερη συνάντηση των εκπροσώπων όλων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων τη Κρήτη.